Και στο βιβλίο έχει όμορφα πράγματα. Α, έτσι. Να, εδώ. Για να δούμε. Ετούτο το βιβλίο, τι πράγμα είναι? Α, κάποιο μυθιστόρημα που διαβάζουν οι θείες σου. Για να δούμε. Διάβασε δυνατά να ακούσω. Η κόμισσα έκλαιγε στην αριστερή πτέρυγα του πύργου. Δεν με ενδιαφέρουν οι κλαψιάρες κόμισσες ούτε οι αριστερές πτέρυγες των πύργων. Άλλο, άλλο, να, ετούτο. Τι λέει τούτο? Οι βάρβαροι. Πτώσεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Δύσεως. Πτώσεις. Πέφτει, πάει να πει, ε. Ακριβώς. Και πότε έπεσε αυτή η αυτοκρατορία? Πριν από 1500 χρόνια. Και από τότε δεν βρήκαν καιρό να την ξανασηκώσουν. Ας πάει και αυτό από εκεί που ήρθε. Και έχουμε κιόλας δύο άχρηστα. Τούτο εδώ τι λέει? Αυτό είναι στίχη. Στίχη, δηλαδή? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Θέλεις καλύτερα να ακούσεις? Άντε, να ακούσω κι αυτό. Τι είναι αυτό, λέει το παιδί και δείχνει το χορτάρι στη γη. Κι εγώ την αποκριθώ ότι είναι το χορτάρι. Δεν ξέρω να πω. Μπορεί να είναι αγάπης φλάμπουρο που υφάνθηκε με πράσινο ελπίδας. Μπορεί να είναι μαντήλι από δροσιά που ρίξε ο Θεός της γης στην απλωσιά. Δεν λες τίποτα? Παράξενο. Δεν το κατάλαβα καλά. Όμως είδα κάτι σαν ένα αστραπή που με θάμπωσε. Πού το λέει αυτό? Να, εδώ. Εδώ? Ποιος το έγραψε? Ένας μεγάλος σπίτις. Σ' αρέσει? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξαναλες το τέλος? Να τα ακούσω πάλι. Μπορεί να είναι αγάπης φλάμπουρο που υφάνθηκε με πράσινο ελπίδας. Μπορεί να είναι μαντήλι από δροσιά. Μαντήλι από δροσιά. Πού ρίξε ο Θεός της γης στην απλωσιά. Πού ρίξε ο Θεός της γης στην απλωσιά. Δεν ήταν διόλου βλάκας αυτός που το έγραψε, ε? Μιλάει για μικροπράγματα σαν να ήταν μεγάλα. Κι άσε που λέει αλήθεια. Πώς το ξέρεις? Αν δεν ξέρω εγώ το χορτάρι. Τι άλλο είδα από τότε που γεννήθηκα? Το ανάσανα σ' όλη μου τη ζωή. Το δάγκωσα. Κι όμως κι εγώ δεν θα ξέρω να πω τι είναι. Τέτοια λέει όλο το βιβλίο? Ναι. Η γη και ο άνθρωπος αντικρίζονται. Σίγουρα πολύ θα του άρεσε του πατέρα μου. Εσένα σ' αρέσει? Το έχω διαβάσει πάνω από 100 φορές. Είναι ένας καλός φίλος. Τότε τι να γίνει? Θα μάθω να διαβάζω. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Α, μην βιάζεσαι να με ευχαριστήσεις. Το παιχνίδι δεν τελείωσε ακόμα. Θα σε αφήσω να με μάθεις να διαβάζω, αλλά για γράψιμο να μην γίνεται λόγος. Γιατί? Θα μπορούσες να με μάθεις να γράφω σαν κι αυτόν που έκανε το βιβλίο? Έτσι, όχι βέβαια. Άμα δεν είναι έτσι, τότε αξίζει τον κόπο να γράφουμε. Μα είναι χρήσιμο. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Θυμάσαι τι μου είπες πρωτύτερα? Αν βρισκόμουν σε εκείνο το βουνό, θα με καλούσες φωνάζοντας «Μάργα!». Αν όμως ήμουνα 20 βουνά πιο μακριά, σε τι θα σου χρησίμευε όσο και αν φώναζες? Θα ερχόμουν να σε βρω μετάλογο. Και αν αντί για 20 βουνά βρισκόσουν 20 χώρες μακρύτερα, στην άλλη άκρη της θάλασσας, σε τι θα σου χρησίμευε το άλογο? Τι θέλεις να πεις? Σκέφτεσαι να φύγεις? Σήμερα ίσως όχι. Μπορεί όμως αύριο. Κάποια μέρα θα γίνει και αυτό. Τότε γιατί ήρθες? Αν είναι να φύγεις, φεύγα τώρα. Τώρα αμέσως. Προσπάθησε, Παύλο, να με καταλάβεις. Δεν πρόκειται τώρα γι' αυτό. Σε ρωτώ μονάχα. Αν ήμουν πολύ μακριά και ήθελες να με φωνάξεις, θα ήταν ανώφελες και οι φωνές και τ' άλογο. Θα έπρεπε να μου γράψεις. Έτσι δεν είναι? Να μου αποκριθείς εσύ πρώτα. Αν βρισκόσουν στην άκρη του κόσμου και εγώ σου γράφα, θα ερχόσουν? Ποιος να το ξέρει αυτό? Αποκρίσου, Μάργα. Θα ερχόσουν, ναι ή όχι? Θα ερχόμουν. Τότε πάει καλά. Μάθε με να γράφω. Και πάλι σε ευχαριστώ. Θέλεις να αρχίσουμε κιόλας? Όχι τώρα. Είναι πολλά καινούργια πράγματα μέσα σε μια μέρα. Προτιμάς να μιλήσουμε για τα δικά σου? Ποια δικά μου? Για τη ζωή σου στο βουνό. Για τον πατέρα σου. Α, έπρεπε να τον είχες γνωρίσει. Ψηλός, γερός, όμορφος. Σαν να μολιόταν μετάλογο, ακόμα και τα πιο άγρια τρέμανε τα σπιρούνια του. Και έπειτα δίπλα στο παραγόνι έλεγε όμορφες ιστορίες. Μου μάθανε τη γλώσσα των πουλιών. Μπορεί κανείς να μάθει τη γλώσσα των πουλιών?
Ω, πολύ εύκολο. Δεν έχουν παρά μονάχα 4 λέξεις. Μια για τον κίνδυνο, άλλη για το φαΐ, άλλη για να παραβγαίνουν τα αρσενικά και άλλη για να καλούν τα θηλυκά. Τι χρειάζονται περισσότερες? Και ο πατέρας σου τις ήξερε? Ο πατέρας μου τα ήξερε όλα. Αυτό μόνο που δεν καταλαβαίνω, τώρα που σε γνώρισα, είναι γιατί μισούσε τόσο πολύ τις γυναίκες. Δεν σου το είπε ποτέ? Ποτέ. Καμιά φορά, σαν έρχονταν φίλοι να κυνηγήσουν μαζί μας, τότε έπιναν κρασί και άρχιζαν να λένε για γυναίκες. Ο πατέρας μου αμολούσε ένα λόγο βάναυσο σαν γροθιά. Οι θείες λένε πως είναι κακό, πως δεν πρέπει να τον λέω. Να σου τον πω? Όχι, δεν χρειάζεται, τον φαντάζομαι. Έπειτα καβαλικεύαμε μαζί και πυλαλούσαμε ώρες, ώσπου έγερνε ο ήλιος και εμείς πέφταμε αποκαμωμένοι στο λιβάδι. Πώς το είπε το χορτάρι αυτός εκεί στο βιβλίο? Το μαντίλι του Θεού. Ξαπλώναμε να, έτσι, ανάσκελα στο μαντίλι του Θεού. Βλέπαμε τη νύχτα να έρχεται. Ο πατέρας τότε μου έλεγε τα ονόματα των άστρων. Να η Αφροδίτη, ο Κρόνος, η Πούλια, η Ανδρομέδα. Άξαφνα του κοβόταν η ανάσα και έλεγε σιγανά, πολύ σιγανά, ένα άλλο όνομα. Αδελαΐς. Είναι κανένα άστρο που να το λένε Αδελαΐδα? Δεν ξέρω, Παύλο. Σίγουρα θα είναι. Τότε, αν είναι μονάχα άστρο, γιατί του πατέρα μου του κοβόταν η πνοή, σαν έλεγε Αδελαΐς? Εσύ που τόσα σπούδασες, δεν μπορείς να μου αποκριθείς αυτό? Όχι, δεν ξέρω. Άφησέ με. Όχι, όχι έτσι. Κοίταξε με, Μάργα. Μα τι έχεις? Σου έκανα κακό? Όχι, όχι. Σκεφτόμουν πως η ζωή μπορεί να είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι εγώ φανταζόμουν. Και ότι είμαι μια φτωχή δασκάλα, πολύ κουτή, που ήρθα εδώ πέρα με την αξίωση να σε μάθω. Και δεν ξέρω να γιατρέψω ούτε ένα πληγωμένο σκυλί. Δεν ξέρω τη γλώσσα των πουλιών, ούτε τα ονόματα των άστρων. Ορκίσου πως είναι μονάχα αυτό. Στορκίζομαι. Και τώρα άφησέ με. Είναι η πρώτη μέρα μου στον καθαρό αέρα και ο ήλιος με ζάλισε. Ζέστη, ε. Ξέρεις κολύμπι? Λίγο, γιατί? Το ποτάμι είναι 5 λεπτά από εδώ. Πάμε? Όχι, ευχαριστώ. Δεν έχω κοστούμι του μπάνιου. Τι να το κάνεις? Να το φορέσω. Δεν μπορώ να κάνω μπάνιο γύμνη. Ώστε για να μπει στο νερό, εσύ ντύνεσαι? Δεν θα το έλεγα. Για φαντάσου. Έτσι συνηθίζεται στον κόσμο. Σιγά σιγά θα μάθεις. Αν δεν πήγαινε μονάχος, θα σε ξαναδώ, Παύλο. Τ' ακούς? Θαύμα και λαϊδάει. Αηδώνει, ε? Αηδώνει? Μα τι διαβόλου σου μάθανε στο πανεπιστήμιο? Φλόρος είναι. Και ξέρεις τι λέει? Μην μου πεις ότι το πουλί σου μιλάει. Σώπα. Δεν μπορεί. Δηλαδή εσύ το καταλαβαίνεις? Και βέβαια το καταλαβαίνω. Ωστόσο δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν είναι η εποχή του ακόμα. Κι όμως αυτή η ξαφνική ζέστη, ο βαρύς αέρας. Τι μυρίζει εδώ πέρα? Οι μυγδαλιές θα είναι. Α, οι μυγδαλιές άνθησαν. Μα τότε έχει δίκιο ο Φλόρος. Έφτασε η άνοιξη. Μάργα... Κιόλας η άνοιξη. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχω αυτό τον κόμπο στο λαιμό. Και αυτή η λάμψη στα μάτια. Σε ποια μάτια? Στα δικά σου. Πριν δεν θέλησα να σου το πω, για να μην μου πάρεις τον αέρα. Όμως ποτέ μου δεν είδα κάτι τόσο όμορφο. Άσε με να το δω από κοντά. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Μα πήγαινε καλύτερα στο ποτάμι. Ένα κρύο μπάνιο θα σε ωφελήσει. Όχι, όχι, τώρα όχι. Αν πάω στο ποτάμι, θα έρθεις και εσύ μαζί. Σε παρακαλώ, Παύλο, κάθισε ήσυχα. Δεν είμαστε στο δάσος εδώ. Φρόνημα. Μα μη με κάνεις να φωνάξω. Κάτσε, φρόνημα, λέω. Τώρα φώναξε όσο θέλεις. Μάθε όμως ότι εδώ προστάζει ο άντρας. Αγριάνθρωπε. Σε περιμένω στο ποτάμι. Αγριάνθρωπε. Μα τι έχει να μας πείτε τίποτα, Δεσποινής? Τα είδαμε όλα. Το θηρίο. Να τολμήσει να σας φιλήσει δια της βίας. Όχι. Όχι, να φυλάει δεν έμαθα ακόμα. Με δάγκωσε. Θα σε δάγκωσε? Χριστέ και Παναγιά. Αγγελίνα. Ναι, ξέρω. Εψεύει, τα πράγματα της Δεσποινής. Όχι. Καθόλου. Τώρα είναι που θα μείνω. Θα μείνετε? Δεν ξέρω αν θα έχω τίποτα να διδάξω εδώ πέρα. Έχω όμως τόσα να μάθω. Ναι, Φλόρε μου, να σε χαρώ.
η άνοιξη. Με ποιον μιλάτε? Με το Φλόρο. Μάργα! Παύλο! Έφτασα! Εφόσον δεν λαμβάνετε υπόψη η γνώμη μου για την πληγωμένη περηφανιά μου η παρέτησης. Άμα τι ωραία θαύμα. Δεσποινής Αγγελίνα, με ακούτε ή όχι? Συγγνώμη, τι λέγατε κύριε διαχειριστά? Έλεγα, μισή ώρα έχω που σας υποβάλλω την παρέτησή μου. Όμως προς τι, όταν έχετε μπροστά σας τα τετράδια του κανακάρι σας, ούτε ολόκληρη έκρηξη δεν θα σας κάνει να σηκώσετε το κεφάλι. Θεέ μου, τι είπατε, έγινε καμιά έκρηξη? Για την ώρα όχι, αλλά αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν γινόταν κάποια μέρα. Σε πάτε καλέ, μην υπερβάλλετε. Μπορεί ο Παύλος να είναι ατίθασο παιδί, όμως δεν θα μου αρνηθείτε ότι δεν υπάρχει στον κόσμο γοητευτικότερο πλάσμα. Ώστε σας φαίνεται πολύ γοητευτικό να μπαίνει μετάλογο στο γραφείο μου, να με ξυπνάει από το μεσημεριανό μου ύπνο ρίχνοντας πέτρες στο παράθυρό μου, να λέει πάντα ό,τι του περάσει από το μυαλό. Αλήθεια, έχει κάτι τέτοια ελαττώματα? Να, λόγου χάρη, όσο και να προσπαθήσαμε, στάθηκε αδύνατο να τον κάνουμε να σας πει ο κύριος διαχειριστής. Πάντα λέει για σας αυτή η γριά αλεπού. Αυτό ακριβώς. Γιατί τόσο μίσος για μένα? Μα είναι θαύμα, θαύμα. Σας μαγεύουν τα γραψίματά του. Κι εγώ σας μιλώ και ούτε μ' ακούτε. Μα τα γράμματά του είναι απαράλλαχτα τα δικά της, αλλά από αντρίκιο χέρι. Αν νομίζετε πως θα μπορέσετε να τον παρουσιάσετε στην κοινωνία σε αυτή την αγρία κατάσταση. Έχουμε καιρό για την κοινωνία. Αυτό που τώρα ενδιαφέρει είναι η ψυχή, το μυαλό. Το σμόκιν θα έρθει αργότερα. 8 μήνες έχει που ήρθε η δεσποινής αυτή στο σπίτι σας. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα της διδασκαλίας της? Ο Παύλος εξακολουθεί να είναι τόσο βάρβαρος όσο και την πρώτη μέρα. Ενώ αυτή έμαθε να χρησιμοποιεί το τουφέκι, έμαθε να ψαρεύει πέστροφες στο ποτάμι. Ποιος διδάσκει ποιον? Αυτό θα έπρεπε να μάθουμε. Η Δεσποινής Λουχάν ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της και ξέρει τι κάνει. Και αν θέλετε μια καλή συμβουλή, μην μπαίνετε σε ξένα οικόπεδα. Πηγαίνετε καλύτερα στους αριθμούς σας. Μα ούτε οι αριθμοί δεν είναι πια δικά μου οικόπεδα. Μου τα καταπάτησαν. Ποιος, η Δεσποινής? Όχι, αυτός ο αγριάνθρωπος. Έχει τώρα λίγο καιρό που άλλο δεν κάνει παρά να στριφογυρίζει στο γραφείο μου, να ανακατεύει τα χαρτιά μου, να παίρνει σημειώσεις. Μπορούμε να μάθουμε τι γυρεύει. Αχα, τώρα καταλαβαίνω. Αυτός ο καημένος ο αγριάνθρωπος που σε 8 μήνες κατάφερε να μάθει όσα δεν μάθατε εσείς σε όλη σας τη ζωή, ελέγχει τα χαρτιά σας. Και φυσικά σας έπιασε φόβος και τρόμος, ε? Ακούστε κυρία, η υπομονή μου μπορεί να μην έχει όρια. Η αξιοπρέπειά μου όμως έχει. Θα αναγκαστώ τώρα κιόλας να υποβάλω... Ναι, ξέρω την παρέτησή σας. Πάντα όταν μιλάτε για παρέτηση το λέτε σε μένα. Γιατί όχι στην αδελφή μου? Η αδελφή σας με μισεί. Θα ήταν ικανή να λησμονήσει σε μια στιγμή 20 χρόνια κόπων και θυσιών. Καλησπέρα. Τι, διαφωνίες πάλι έχουμε? Αντιθέτως, η Δεσποινής Αγγελίνα και εγώ είμαστε σε όλα σύμφωνοι. Σε όλα όχι. Ο κύριος Ρολδάν δεν συμφωνεί εντελώς με την ανατροφή του Παύλου. Αν νομίζετε πως έμαθε λίγα μέσα σε 8 μήνες. Από βιβλία έμαθε και παράμαθε. Αλλά κοινωνικά τίποτα. Τον φαντάζεστε σε μια συγκέντρωση κυριών ή στην όπερα? Σαν τάβρωσε η αλοπολείο θα ήταν. Απαιτώ να πάρετε αμέσως πίσω τον τάβρο που είπατε. Δεν είναι δικό μου. Η ίδια η δασκάλα του το είπε. Αυτή η Σιρήνα. Δεν αφήνετε τα υπονοούμενα, κύριε Ρόλδαν, με τους σταύρους και τις ειρήνες, και να μιλήσετε καθαρά. Έστω. Πείτε μου τότε, λοιπόν, ποιος κυβερνά ετούτο το σπίτι? Ένας ανεύθυνος. Και ποιος κυβερνά τον ανεύθυνο? Αυτή. Μια γυναίκα που κανείς δεν ξέρει που θα κρατάει η σκούφια της. Μια γυναίκα διόλου κουτί που ξέρει τι κάνει. Χρειάζεται να σας πω και το ηθικό συμπέρασμα? Το συμπέρασμα θα σας το πω εγώ, κύριε Ρολδάν, και χωρίς λόγια. Μη, Ματίλδη, κρίμα τον, θα το
πλαίσιο της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Κύριε Ρολδάν, μπορείτε να ευχαριστήσετε το Θεό για δυο χάρες που σας έκανε. Πρώτον, δεν γεννήθηκα άντρας. Και δεύτερον, γιατί το ανθοδοχείο είναι της γιαγιάς. Πιάνετε τώρα. Εμπρός. Κυρία, μόλις έφτασε ο κύριος Ρολδάν. Ο κύριος Ρολδάν? Ποιος κύριος Ρολδάν? Ο ανεψιός σας. Ποιος ανεψιός μου? Ο γιος του κυρίου. Πες το λοιπόν επιτέλους, Ευσέβιε. Ο κύριος Ρολδάν ιός. Έτσι λοιπόν. Παίρνετε, κύριε διαχειριστά, το θάρρος να καλείτε ξένους στο σπίτι χωρίς την αδειά μου. Σας βεβαιώ ότι δεν τον περίμενα ούτε κι εγώ. Του έγραψα, πάει καιρός, αλλά ήταν ταξίδι και αντί να μου απαντήσει, ήρθε. Πολύ καλά. Τι θαύμα. Ύστερα από τόσα πλοία και ξενοδοχεία και ταλαιπωρίες, επιτέλους στο σπίτι, η οικογένεια. Πώς θα πάμε, πατέρα, γερός, δυνατός πάντα? Το καταδύναμιν, γιέ μου, το καταδύναμιν. Αγαπητή θεία Αγγελίνα, πάντα με το γέλιο στο στόμα, πάντα τόσο νέα. Να, ευχαριστώ, Χούλια. Θεία Ματίλδη. Το θεία περιττό. Ματίλδη φτάνει και περισσεύει. Προτιμότερο μάλιστα η κυρία Σαλδάνια. Ακόμα κρατάτε εκείνες τις παλιές έχθρες. Ως πότε πια? Για μένα έως πάντα. Αν ο Παύλος θέλει να σας αναγνωρίσει για συγγενή, δικαίωμά του. Εγώ δεν πρόκειται να ενδώσω. Σε παρακαλώ, Ματίλδη, τα παιδιά είναι ξαδέλφια. Τι φταίνε αυτά? Αρκεί, λες πολλά. Μόλις 4 λόγια είπα. Στα 4 λόγια σου τα 3 περισσεύουν. Και όσο για τις καθιερωμένες συγγενικές φιλοφρονήσεις, κύριε Ρολδάνη, όσο πιο σύντομες, τόσο καλύτερα. Ξέρω, κάνατε ένα θαυμάσιο ταξίδι. Δεν μας ξεχάσατε ούτε στιγμή και η υγεία μου είναι περίφημη. Ευχαριστώ, νεαρέ. Ειλικρινά, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ενόμιζα πως ερχόμουν σε σπίτι δικό μου. Αυτό θα το πει ο Παύλος. Όσο για μένα. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να καθίσω στο τραπέζι μαζί σας, γιατί είμαι βεβαία ότι απόψε θα έχω φοβερό πονοκέφαλο. Θα πρέπει να με πιάσει και εμένα το κεφάλι μου. Εσένα το σηκώτη σου πάει καλύτερα. Καλά. Κύριε διαχειριστά, κύριε δικηγόρε, χαίρετε. Πάμε, μικρή. Παλαβός εγώ, γελίες. Κάποια μέρα θα έρθει που θα καθίσω εγώ στην πολυθρόνα εδώ μέσα και εσύ θα βρεθείς στο δρόμο, παλιόγρια. Δυσκόλεψαν τα πράγματα εδώ, πατέρα, ε? Περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι, γιέ μου. Έλαβες το γράμμα μου. Γι' αυτό ήρθε. Γιατί το συμβεί, Δεν πιστεύω να μου πεις ότι φοβάσαι αυτές τις ηλίθιες γεροντοκόρες, Αυτές? Όχι. Άλλος είναι ο επικίνδυνος. Ποιος? Ο Παύλος? Ένας αγριάνθρωπος που δεν ξέρει να γράψει ούτε το όνομά του? Αχ, γιέ μου, αυτά ήτανε άλλοτε, τα περασμένα καλά χρόνια. Τώρα του δίνεις το ρωμαϊκό δίκαιο τη μια μέρα και την άλλη το έχει αποστηθήσει. Τα παραλέσταρο. Νομίζεις πως υποπτεύεται τίποτα? Ξέρω κι εγώ. Καλύτερα να φυλαχτούμε. Με τον πατέρα τρελό και το παιδί ένα ζώον, ίσως κι εμείς το παρακάναμε. Ξανοιχτήκαμε. Τώρα θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε όλα. Τα χαρτιά, την υποθήκη, τις υπογραφές εκείνες του πατέρα. Μην εκνευρίζεσαι. Όλα είναι νομοτύπως εντάξει. Είναι, δικηγόρος είσαι και ξέρεις. Αυτό ωστόσο που παραβλέπεις είναι πως 20 χρόνια στο βουνό οξύνουν την όσφρηση. Σαν το σκυλί έρχεται και μου τα σκαλίζει όλα για να δει τι γίνεται. Αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή δεν είναι ο άμυρος βλάκας εξαδερφός μου, αλλά εκείνη. Εκείνη? Ποια? Ποια άλλη? Αυτή η δασκαλίτσα που μας ήρθε ουρανοκατέβατη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μου δίνει στο γράμμα σου, δεν χωρεί αφιβολία. Είναι η Μαργαρίτα Λουχάν, η ορφανή, το πανεπιστήμιο. Τι γνωρίζεις? Είμαστε καλοί φίλοι. Θυμάμαι πόσο είδε και έπαθε για να πάρει το διπλωμά της. Πάντα αδέκαρη. Τις περισσότερες νύχτες έπεφτε να κοιμηθεί νηστική. Ούτε για ένα καφεδάκι δεν είχε. Ας την επάνω μου αυτήν. Πότε λήγει η τελευταία μας προθεσμία για τα γραμμάτια? Σώπα τώρα. Θα ρω έρχεται ο Παύλος. Πάμε καλύτερα στο γραφείο μου. Η Μαργαρίτα Λουχάν. Σαν να τη βλέπω. Είχε πολύ ωραία μάτια. Εδώ, Φερμίν! Φρόνιμα, κουτάκι! Φρόνιμα, λέω! Έτσι, εκεί! Εκεί πηγαίνετε! Τι γλυκότητο τα χλάδι! Μέλι! Εδώ βλέπω τα τετράδια του. Ας δούμε τι έκανε. Εδώ κεφαλαίο. Αυτά τα κεφαλαία ποτέ δεν θα τα μάθει. Είσαστε μόνη, Μάργα? Άκουσα τα σκυλιά και νόμιζα πως ήταν ο Παύλος. Καλησπέρα, θεία Αγγελίνα. Ο Παύλος είναι στη βιβλιοθήκη, διαβάζει.
Μίλησατε με τη θεία Ματίλδη? Ναι, προσπάθησα να την πείσω, όμως την ξέρετε. Επιμένει πως το καλύτερο απ' όλα θα είναι να μην του μιλούσαμε ποτέ για τη μητέρα του. Πρώτα ίσως μπορούσε αυτό να γίνει. Μα τώρα που ξέρει ότι η μητέρα του είναι κάτι περισσότερο από μια ξεχασμένη λέξη, θέλει να μάθει για τη δική του. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το αρνηθούμε. Δεν πιστεύω να θέλετε να του πούμε την αλήθεια. Ακριβώς αυτό θέλω να αποφύγω. Γιατί όσο του την κρύβομαι, αυτό θα αρχίσει να υποπτεύεται. Πώς να του εξηγήσουμε ότι δεν μένει στο σπίτι τίποτα δικό της? Σας ξαναρώτησε πάλι? Όλο ρωτάει. Θέλει να έχει στα χέρια του κάτι δικό της. Κάτι που να το άγγιξε με το χέρι της. Ένα ενθύμιο, όσο μικρό κι αν είναι. Πρέπει να με βοηθήσετε, Αγγελίνα. Αναστάτωσα όλα τα ντουλάπια, όλα τα παλιά μπαούλα. Και δεν βρήκατε τίποτα? Ναι, κάτι μικρού πράγματα. Ένα γιαπωνέζικο σεντουκάκι, ένα κουτί που παίζει μουσική και ένα μενταγιόν με μια φωτογραφία. Δική της? Δική της, μαζί του. Σαν ήταν 4 χρονών. Μα αυτό είναι σωστός θησαυρός. Να του το πω του Παύλου. Χωρίς την άδεια της Ματίλδης. Ελάτε, για μια φορά κάντε την απόφαση, θεία Αγγελίνα. Μη φοβάστε. Δεν φοβάμαι, παιδί μου. Στο βάθος την ησυχία μου θέλω. Μάρτα! Παύλο! Εγώ να πηγαίνω. Ναι, να μου τα φέρετε εδώ, θεία Αγγελίνα. Ναι. Όλα να μου τα φέρετε, ναι. Περιμένω. Ναι. Πού ήταν η καπετάνισά μου αυτούς τους 40 αιώνες που χωρίσαμε? Έτρεχε στο βουνό με τον Μπερνάρδο και τον Φερμίν. Καλό κυνήγι. Το κουτάβι τσάκωσε πυλαλώντας το λαγό. Μπράβο. Άριστα το κουτάβι. Ευχαριστημένη? Ευτυχισμένη. Χώθηκε στο αίμα μου όλος ο αέρας του δάσους. Και έχω άγρια πείνα. Πολύ ωραία. Πρώτο βραβείο. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Εγώ κάθισα και διάβαζα 5 ώρες συνέχεια. Το μυαλό μου έγινε κουρκούτι. Μου κόπηκε εντελώς η όρεξη. Τότε όλα πάνε μια χαρά. Και ο καθένας στη θέση του. Τι άλλα νέα? Ορίστε. 2 καινούργια βιβλία. Και τούτο που το ψάρεψα στο γραφείο του διαχειριστή. Ενδιαφέρον. Ως εκεί που δεν παίρνει. Γενικός ισολογισμός. Δούνε λαβίνα. Τόσο πολύ σ' αρέσουν οι αριθμοί. Α, είναι σαν τα σκυλιά. Καμιά φορά δαγκώνουν. Είναι όμως πάντα πιστοί. Μα, για στάσου. Εσύ δεν έμαθες ότι πρώτα προσθέτουμε και έπειτα φερούμε? Αυτή είναι η φυσική τάξη. Γιατί? Γιατί θα ρω πως αυτή η γριά λεπού τα έχει μάθει ανάποδα. Έννοια σου και θα τα ξαναπούμε, φιλαράκο. Μα και τι άλλο διάβασες? Λίγο απ' όλα. Αυτό που δεν μπόρεσα να τελειώσω είναι εκείνο το τόσο πληκτικό μυθιστόρημα. Όλο πρόσωπα αλλάζουν και όλο τα ίδια κόλπα επαναλαμβάνονται. Οι ίδιες κλεψιές, τα ίδια φωνικά. Ποιο μυθιστόρημα? Την παγκόσμια ιστορία. Σ' αρέσει εσένα ιστορία? Έτσι και έτσι. Εσένα δεν σ' αρέσει καθόλου? Πολλά γεγονότα και καθόλου φαντασία. Ετούτο μ' άρεσε πραγματικά. Α, μάλιστα. Καλύτερο. Η ζωή είναι όνειρο. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές ο πατέρας μου με έλεγε Σιγισμούνδο. Σπουδαίος αυτός ο Σιγισμούνδος, ε! Είδες ποτέ σου να παίζεται αυτό το έργο στο θέατρο? Ου, μια ξέχαστη βραδιά, όταν ήμουν φοιτήτρια. Θα μ' άρεσε να πηγαίναμε μαζί στο θέατρο. Και έπειτα στην έξοδο να σε βαστάω από τον μπράτσο. Να βλέπαμε τους φωταγωγημένους δρόμους, τα συντριβάνια στις πλατείες που ρίχνουν το νερό ψηλά. Θαύμα θα είναι. Ακόμα είναι νωρίς γι' αυτά. Αργότερα. Οι άνθρωποι είναι αλλιώτικοι εκεί κάτω. Θα ήταν ικανοί να σε κοροϊδέψουν. Να με κοροϊδέψουν εμένα? Γιατί? Γιατί εκεί στις πολιτείες οι ηλίθοι πάντα κοροϊδεύουν τους έξυπνους. Έτσι τους εκδικούνται γιατί είναι ανώτεροι τους. Α, μαζί μου έννοια σου και θα το σκέφτονταν. Βλέπεις τούτη τη γροθιά, ε? Ας πάρουν τα μούτρα. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορείς να πας. Βαρέθηκα να περιμένω. Αν εσύ δεν θέλεις, θα πάω μόνος μου. Παύλο, μου έχεις εμπιστοσύνη. Εσένα? Ούτε συζήτηση. Τότε έχει υπομονή. Σε παρακαλώ. Και εξάλλου σήμερα θα έχεις κάτι πολύ σπουδαίο να δεις. Πολύ πιο σπουδαίο από τους φωταγωγημένους δρόμους. Μπα. Τι πράγμα? Να, πάνω στην ώρα αυτή η Αγγελίνα. Κάτι φέρνει για σένα. Είναι κάτι ενθύμια, παιδί μου. Από τη μητέρα σου. Τα μόνα που μπόρεσα να βρω. Αυτά ήταν της μητέρας μου? Τα είχε πιάσει με τα χέρια της? Παλιά πράγματα, χωρίς αξία. Όμως τα αγαπούσε. Και τούτο τι είναι? Ένα κουτάκι που παίζει μουσική. Να, άμα το κουρδίσεις από εδώ. Η μητέρα μου άκουγε αυτή τη μουσική? Όταν ένιωθε μοναξιά, όταν διάβαζε, ή σαν ερχόταν να σε ξυπνήσει. Αυτό είναι θαύμα. Είναι σαν να την ακούω την ίδια. Είναι σαν να τη βλέπω για πρώτη φορά, καθισμένη εκεί, στην πολυθρόνα να σκέφτεται. Και τούτο τι είναι? Είναι ένα γιαπωνέζικο παιχνίδι εκείνης της εποχής. Να, πατώντας το ελαττήριο, από το μεγάλο κουτί βγαίνει άλλο μικρότερο. Και από τούτο άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Και αυτό το μεταγιόν, ποια είναι η γυναίκα εδώ? Εκείνη, μαζί σου, πριν από 20 χρόνια. Μαζί μου? Κοίτα την Μάργα. Μαζί. Είμαστε μαζί. Μαζί. Προτιμάς να σε αφήσουμε μόνο? Ναι, σας παρακαλώ. Όχι, όχι εσύ, Μάργα, όχι.
Συγχώρεμαι, θεία, αλλά με αυτήν είναι σαν να είμαι μόνος. Καταλαβαίνεις, ε? Καταλαβαίνω, γιέ μου, καταλαβαίνω. Εστάσου. Ευχαριστώ, θεία. Ευχαριστώ, θεία Αγγελίνα. Αγγελινούλα, αγγελίτσα, άγγελε. Φτάνει, φτάνει, θα με πνίξεις. Βάρβαρε, βάρβαρε, αγαπημένε μου. Να το κουρδίσω πάλι. Να ακούω τη μουσική της. Να την ακούω. Και τώρα εδώ, μαζί της. Μα θάμπωσαν τα μάτια μου. Σχεδόν δεν τη βλέπω. Δεν είναι τίποτα. Θα τη δεις καλύτερα σε ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, Μάργα. Εσύ τη δική σου τη συνήθισες σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβεις. Όμως εγώ είναι σαν τώρα μόλις να γεννήθηκα. Τι χρώμα είναι τα μάτια της? Γαλάζια. Γαλάζια. Παράξενο. Εγώ θεωρούσα πως τα όμορφα μάτια είναι πάντα πράσινα. Ευχαριστώ. Γαλάζια. Ποτέ μου δεν έχω δει γαλάζια μάτια. Και τα μαλλιά της? Καστανά ανοιχτά. Σαν τα δικά σου. Πιο μακριά και πιο πολλά. Ήταν, βλέπεις, η εποχή. Όμως τα δικά σου μυρίζουν δάσος. Έτρεχα όλο το απόγευμα στα πεύκα γι' αυτό. Θα θυμώσεις αν σου πω κάτι? Δεν είναι ανάγκη να μου το πεις. Είναι πολύ πιο όμορφη από μένα. Δεν σου κακοφαίνεται? Ω, καθόλου. Μ' αρέσει να σε βλέπω περήφανο για τη μητέρα σου. Κι εγώ σου φαίνομαι καλός εδώ πέρα. Ω, χάρμα. Τότε γιατί φεύγεις μακριά μου στο ποτάμι? Και εδώ είμαι ολότελα γυμνός. Δεν είναι το ίδιο, εδώ είσαι 4 χρονών. Άωστε, είναι ζήτημα λοιπόν χρόνου. Και σε ποια ηλικία αρχίζει ο άνθρωπος να είναι ανήθικος? Εξαρτάται. Άλλοι από την ώρα που γεννιούνται. Εσύ δεν άρχισες ακόμα. Εσύ άρχισες? Εγώ γιατί? Γιατί αν δεν μπορούμε να γδυθούμε μαζί στο ποτάμι και εγώ δεν άρχισα ακόμα να είμαι ανήθικος, κάποιος θα πρέπει να είναι ο ανήθικος. Εσύ? Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ίσως. Όχι έτσι. Μίλα καθαρά. Τόσο δύσκολη είναι η ερώτησή μου? Η ερώτηση όχι. Όταν πρόκειται για ηθική, η απάντηση είναι δύσκολη. Γιατί? Γιατί ακόμα δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όλα όσα εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, εσένα σου φαίνονται φυσικά και το αντίθετο. Όχι, Μαργκά, δεν είναι αυτό. Εσείς μιλάτε με λέξεις μονάχα. Εγώ μιλάω με πράγματα χειροπιαστά. Με πράγματα που μπορώ να καταλάβω χωρίς να έχω την ανάγκη να μου τα εξηγήσει άλλος. Δηλαδή? Δηλαδή, να. Πρώτα είναι τα μικρά πράγματα. Το ζεστό αυτό χέρι σου. Το κρύο το χειμώνα. Το φεγγάρι τη νύχτα. Ύστερα είναι τα δύο μεγάλα πράγματα που κάνουν τον άνθρωπο να τρέμει. Ο θάνατος και ο Θεός. Και ξέρεις εσύ να πεις τι είναι ο θάνατος? Τον είδα πολλές φορές να έρχεται από κοντά. Με ένα κόκκινο λεκέ από αίμα στο πλευρό. Πολεμούσα να τη τον πλύνω, όμως εκείνη με κοίταζε με θλιμμένα μάτια σαν να έλεγε: «Μην κουράζεσαι, μικρέ. Είναι ανώφελο πια». Πλάγιασε δίπλα στη φωτιά και περίμενε. Άξαφνα ένιωσα ένα παράξενο κρύο να έρχεται από την πόρτα. Κάτι φοβερό θα γινόταν εκεί μπροστά μου, χωρίς εγώ να μπορούσα να κάνω τίποτα. Έτσι απόμεινα να τρέμω στη γωνιά, ώσπου είδα καθαρά πως το μάτι της Σελαφίνας ήταν ακόμα στυλωμένο εκεί, αλλά δίχως βλέμμα. Σαν ήρθε ο πατέρας και είπε τη λέξη «θάνατος», δεν χρειαζόταν. Εγώ κιόλας το ξέρα. Καταλαβαίνεις τώρα? Δεν ξέρω. Ο θάνατος είναι μια γαλήνη που τη βλέπεις και ένα κρύο που το πιάνεις. Όμως ο Θεός... Το ίδιο και ο Θεός. Και το Θεό μόνο σου τον ανακάλυψες. Ήταν μια νύχτα που γύριζα από το κυνήγι. Χωρίσαμε με τον πατέρα και χάθηκα στο βουνό. Έχεις βρεθεί ποτέ σε βουνό σαν είναι να ξεσπάσει η θύελλα? Όχι, ποτέ. Ολάκυρη η νύχτα ήταν σαν να βαστούσε την ανάσα της. Και έγινε τέτοια φοβερή σιγαλιά που ανατρίχιασα από την κορφή ως τα νύχια, ως τα πέταλα του αλόγου μου. Γιατί τότε νιώθεις πόσο μικρός, πόσο μονάχος είσαι. Σπυρούνισα τ' άλογο με απελπισία για να γλιτώσω από εκείνη τη μοναξιά. Στάθηκε ανώφελο. Το άλογο έτρεμε ολόκληρο και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Και άξαφνα ένιωσα πως δεν ήμουν μονάχος. Κάποιος ζήγωνε στο σκοτάδι και με φώναζε από τη γη και μ' αγκάλιαζε με τον αγέρα και με έβλεπα από τα άστρα του ουρανού. Και τότε, δίχως να το θέλω, φώναξα: «Πατέρα!»
εκείνη τη στιγμή άρχισε να βροντά μακριά και μια αστραπή φώτισε όλη τη νύχτα. Τότε κατάλαβα πως αυτό που ήταν μαζί μου και με προστάτευε ήταν ο Θεός. Σταμάτησε πάλι τούτο. Όμως εγώ θέλω να την ακούω. Να την ακούω. Γιατί έμεινε συλλογισμένη? Δεν είναι καθαρά αυτά που σου λέω? Ναι, Παύλο. Για μένα ποτέ δεν ήταν τόσο καθαρά. Φτάνει πια η κουβέντα. Και τώρα δουλειά. Μα έχεις ακόμα όρεξη για δουλειά? Εγώ? Όχι βέβαια. Εσύ θα δουλέψεις. Εγώ τώρα θα γλεντήσω με την άδεια σου. Τι θα κάνεις? Κάτι πολύ σπουδαίο. Κάτι που δεν το έχω κάνει σαν τώρα. Θα παίξω με τη μητέρα μου. Θέλεις να φύγω? Όχι, εσύ εκεί να διορθώνεις τα τετράδια. Αλλά με γυρισμένη την πλάτη. Και δίχως να κρυφοκοιτάς. Σύμφωνη? Σύμφωνη. Να σου ζητήσω κάτι? Δίχως να κοιτάς από εδώ. Να μου γράψεις αυτό που είπες για την Ελαφίνα και για τη νύχτα με τη θύελα. Και γιατί το θέλεις γραφτό αφού κιόλας το είπα? Για μένα. Θέλω να το έχω. Καλά, αφού το θέλεις. Το πρώτο κουτί άνοιξε. Βγήκε και το δεύτερο. Τρίτο. Να και το τελευταίο. Μα, ένας φάκελος. Αγαπημένη μου Αδελαίδα. Υπογραφή. Όχι. Δεν είναι του πατέρα. Μα πώς? Δεν μπορεί. Δεν. Όχι. 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 Θεέ μου. Παύλο, τι έπαθες? Τι γράμματα είναι αυτά που κρατάς? Όχι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια, όχι! Παύλο, αγαπημένη όχι, μου! Όχι, κάνε πέρα! Μη μ' αγγίζεις ούτε εσύ, μη! Μα δεν είναι δυνατόν, τι έπαθες? Χριστέ μου, σ' ό,τι αγαπάς μην με κοιτάς έτσι. Είμαι η Μάργα, δεν με βλέπεις? Τι κακό μπορώ να σου κάνω εγώ που θα δίνω τη ζωή μου για σένα? Μίλα μου, αγάπη μου, μίλα! Σωστά. Έχεις δίκιο. Συγχώρεσέ με, τι φταίσαι εσύ? Μα τι έγινε έτσι ξαφνικά? Τίποτα. Πάει, πέρασε. Άφησέ με. Τώρα θέλω να μείνω μόνος. Όχι, όχι έτσι. Πρώτα θα μου πεις. Αφού το θέλεις. Να, η απάντησή μου βρίσκεται εκεί. Σε αυτά τα τσαλακωμένα γράμματα. Εγώ φεύγω. Σε ευχαριστώ που με έμαθες να διαβάζω. Είναι τόσο διασκεδαστικό. Σε ευχαριστώ. Παύλο, Παύλο, στάσου, μη φεύγεις. Ω, Θεέ μου. Θεέ μου. Τα γράμματα του άλλου.